try to save. My heart says go, go, have a time. It's Saturday night, baby, and I'm feeling fine. I wanna rock it. Είναι το φαγητό που μου έκανε η γιαγιά μου, η Αναστασία. Επέλεξα να κάνω λαχανοτολμάδες σήμερα στη γιορτή τη δική μου, του γιού σου και του πατέρα σου, γιατί μου θύμιζε τη μάνα μου. Είναι ένα φαγητό που έφτιαχνε η μάνα μου στη γιορτή μου. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τους πετυχαίνω πάντα όμως. Πρόσεξε. Αυτούς τους πέτυχες. Είναι δύσκολο φαγητό ο λαχανοτολμάς. Είναι δύσκολο φαγητό, δεν είναι εύκολο. Είναι το λεγόμενο μπελαλίδικο φαγητό. Εμείς θα ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα. Πολύ ωραίο, παιδιά. Πρόσεξε. Και ωραίο το ζουμάκι. Θα ξεκινήσουμε από τη σάλτσα, ε. Πάμε λίγο ανάποδα. Γιατί... Παρακαλώ, πάμε. Γιατί ο λαχανοτολμάς είναι ωραίος, αλλά πρόσεξε τώρα. Αν δεν αυγοκόψεις σωστά, τι είναι η σάλτσα. Τι είναι, το πιο σημαντικό. Το 80% του φαγητού. Δηλαδή, αν δεν είναι σωστό το αυγολέμονό του, τελείωσε. Έχεις δίκιο. Βοήθαμε. Παρακαλώ, πες μου τι θέλεις να λοιπόν, κάνεις. Βάζουμε αυγό και παίρνεις... Ένα αυγό ή έβαλες μόνο κρόκο. Έχω βάλει μόνο κρόκο. Ένα κρόκο. Βάζω χυμό από 2 λεμόνια και τώρα εσύ ανακατεύεις. Ένα κρόκο αυγού. Χυμό από δύο λεμόνια. Αλάτι μέσα. Ωραία, πάμε παιδιά να κάνουμε λαχανοτολμάδες. Ωραίο φαγητό, πάμε πιπεράκι μέσα. Έλα δώσε. Καλό χτύπημα, δεν σταματάς. Πάμε λίγο ζωμό από λαχανικά. Ζεστό ή κρύο. Αυτό είναι κρύο. Και πρόσεξε τώρα το μεγάλο, χτύπα καλέ, μη σταματάς. Πρόσεξε τώρα το κόλπο. Βάζουμε το ζουμί από τις λαχανοτολμάδες που έχουμε βράσει. Ζεστό. Επειδή είναι όμως ζεστό και πρέπει να μαγειρέψει το αυγό, δεν πρέπει να μας κόψει το αυγό. Ωραία. Είσαι έτοιμη. Είμαι έτοιμη. Πάμε. Έτσι χτυπάνε. Δώσε λίγο πόνο. Πάμε. Δώσε. Δίνω ρε παιδί μου. Κι άλλο. Δώσε, πάμε. 5 λεπτά, δώσε. Δώσε πιο γρήγορα, κοίτα, τέλεια, μπράβο. Μπορεί και το καλύτερο αυγολέμονο ever. Να σου πω κάτι. Έχει λίγο αφρύσει. Ναι, αυτό είναι, το θέλουμε. Πρόσεξε, στη μοριακή γαστρονομία τώρα πάνε οι μάγκες, άκου να σου πω τώρα, πάνε οι μάγκες στη μοριακή γαστρονομία και πουλάνε αφρό, αγάπη μου, κοίτα, αυτό. Δεν χρειάζεται να κάνουμε συνταγή, γιατί κάναμε τέλειο αυγολέμονο. Μπράβο μας! Λοιπόν, τα καταφέραμε! Μετά τι κάνουμε, αυτό έτσι όπως είναι, το βάζουμε μέσα. Πάνω στη φωτιά? Αυτό όχι. Δεν ανάβεις τη φωτιά. Με τη θερμοκρασία που έχει, το βάζεις μέσα. Εντάξει, κλείνεις το καπάκι και το αφήνεις. Εγώ που θέλω να είναι πιο η σάλτσα... Πιο δεμένη. Ναι. Μπορείς να βάλεις λίγο αλεύρι, λίγο corn flour μέσα και να ανοίξεις λίγο το μάτι. Εγώ που τη σάλτσα τη θέλω λίγο πιο αραιή, γιατί δεν μου αρέσει αυτό το στόκος. Λίγο αλεύρι έτσι. Μπράβο, λίγο αλεύρι έτσι όπως τύπαγες. Και ανάβεις λίγο το μάτι 2 ή 3. Και τώρα δηλαδή, άμα το ανάψουμε και χωρίς αλεύρι. Έλα. Αμέσως αρχίζει και δένει περισσότερο. Ακριβώς. Και γίνεται πιο δεμένη. Ναι, αν το θέλεις πιο δεμένη. Εμείς και εσένα δεμένη είναι, αλλά καμιά φορά είναι αυτό το πολύ πηχτό που είναι σαν γιαούρτι. Σ' αρέσει εσένα αυτό. Έτσι τα έκανε η γιαγιά μου. Εντάξει, άμα τα έκανε η γιαγιά, έτσι πάω πάσο. Τώρα. Το τελειώσαμε το αυγολέμονο, το καταλάβαμε. Όλοι το καταλάβαμε. Είναι... Μόνο με ένα κρόκο αυγού για μία κατσαρόλα. Ναι, πρόσεξε. Ένα κρόκο αυγό, αλάτι, πιπέρι, λίγο ζωμό κρύο και ζεστό ζουμί από τους λαχανοτολμάδες. Όμως δεν μπορείς να το κάνεις μόνος σου, θες βοήθεια, γιατί είδες, εγώ έβαζα λίγο και εσύ χτύπαγες. Είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις μόνος σου, θέλεις βοήθεια. Κατανοητό. Και τώρα, μυρωδικά πάρα πολλά, άνηθο δυόσμο, εντάξει, τον κιμά μοσχαρίσιο με λίγο χοιρινό αν θέλετε. Βοηθάει πάρα πολύ το χοιρινό. Είναι σημαντικά τα μυρωδικά, ε. Τα μυρωδικά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ο άνηθος και ο δυόσμος είναι αυτά που ταιριάζουν στους λαχανοτολμάδες. Είναι τα δύο μυρωδικά που λένε λαχανοτολμά. Δηλαδή δεν θέλω ούτε μάραθα, ούτε μαϊντανά, ούτε τίποτα. Ωραία. Κρεμμυδάκι, τριμμένο. Να βγάλει λίγο ζουμάκι. Ναι, δεν θέλω όμως το κρεμμύδι να είναι τραγανό, το θέλω τριμμένο. Ρύζι, νυχάκι, μόνο νυχάκι, μην μου βάλετε κάτι άλλο. Λαδάκι. Και από μπαχαρικό, λίγο μπαχάρι. Μάλιστα. Λάδο. Αλάτι. Μπαχάρι. Αλάτι, μόνο. Όχι. Όχι. Ωραία.
Αλάτι όχι να σου πω γιατί. Γιατί αλατίζω την κατσαρόλα. Και μετά, καλό ανακάτεμα. Εννοείς βάζεις αλάτι κάτω στον πάτο. Βάζω αλάτι στον πάτο, χοντρό αλάτι θαλασσινό και αλατίζω το ζουμί. Και μετά αλατίζω και το αυγολέμονο, οπότε δεν αλατίζω το λαχανοντολμά. Στον πάτο βάζεις και φύλλα. Στον πάτο βάζω μυρωδικά. Δεν βάζεις φύλλα αυτό που βάζουμε κάτω, φύλλα. Όχι, βάζω φρέσκα μυρωδικά. Βάζω τα κοτσάνια μου από τα φρέσκα μυρωδικά. Γιατί μου δίνουν κι άλλο άρωμα. Τι λες τώρα. Ναι. Εδώ κάτω έχει φύλλα. Εκεί έχει φύλλα, ναι. Μάλιστα. Βλέπεις, άρα βάζεις αλάτι, αρχίζει και δένει. Αλάτι και φύλλα. Βάζω κάτω αλάτι και τα κοτσάνια από τα φρέσκα μυρωδικά γιατί μου δίνουν άρωμα. Πολύ τα φύλλα γιατί τα βάζουμε. Τα βάζουμε για να μην καεί ο λαχανοντολμάς κάτω. Εγώ δεν καίω το λαχανοντολμά και παίρνω και το ωραίο άρωμα. Και τώρα, το άλλο κόλπο είναι αφαιρούμε τα νεύρα από τα λάχανα, πάρα πολύ σημαντικό. Σωστή ποσότητα μέσα για να μην μας ανοίξει. Κλείνω πλάγια και ξανακλείνω. Πιέζω λίγο, κοίτα τι ωραίες που γίνεται. Η διαδικασία εδώ δεν είναι πάρα πολύ δύσκολη, αλλά έχει τρία στάδια. Έχω, βράζω φύλλα, τα αφήνω. Κάνω τη γέμιση, την αφήνω και μετά τα κάνω... Τα φύλλα βάζεις όλο και το βράζεις ή τα φύλλα τα βράζεις όλο, ξεχωριστά. Όλο. Έτσι όπως είναι το λάχανο, διαλέγω μικρά λάχανα που είναι πιο τρυφερά, δεν διαλέγω τα μεγάλα, βγάζω το κοτσάνι και τα βάζω όλα και μετά ξετυλίγω. Πόσο νερό βάζεις μετά μέσα? Το καλύπτει. Πρέπει να καλύψει πρέπει για να βράσει. Λάδι προσθέτεις? Όχι. Βάζεις από πάνω πιάτο? Όχι. Όχι. Γιατί το πιάτο τα πιέζει και σκάνε. Μάλιστα. Καταλαβαίνεις, δεν θέλω. Άμα το καλύψω και του βάλω και καπάκι, ψήνω με καπάκι. Έχω πιο εύκολη αυτή η διαδικασία. Πολύ, πολύ. Άρα ούτε φύλλα κάτω, βάζεις τα κοτσάνια και τα φύλλα από τα μυρωδικά, ούτε πιάνω πιάτο. Ούτε πιάτο, γιατί τον πιέζει το λαχανοντολμά. Τον πιέζει και το διαλύει. Δεν το θέλω αυτό. Το πιάνο το έχουμε ακόμα. Δεν θα μου το βάλετε μέσα στο στούντιο. Πολύ ωραίο φαγητό.